Γεια σας, καλώς να ορίσετε στο νησί μου τη Ζάκυθο. Είμαι ο Αναστάσιος Βυσβάρδης που έχω το διαμέρισμα που νοικιάζω στην περιοχή του Λαγανά. Αυτές είναι οι προτάσεις μου σχετικά με το πού μπορείτε να πάτε κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο νησί μου, αν και είμαι σίγουρος ότι όλοι έχετε κάνει την ερευνά σας. Αν λοιπόν έρθετε στο νησί της Ζακύνθου, μην παραλείψετε να επισκεφτείτε το κέντρο της πόλης μας και από εκεί και πέρα, αν θέλετε να επισκεφτείτε κάποιες παραλίες μας, σας προτείνω από τη μεριά του Βασιλικού να πάτε στο Πόρτο Ζόρο, να πάτε στο Banana Beach, στην παραλία του Αγίου Νικολάου, στο Γέρακα, στη Δάφνη, σε αυτά τα μέρη μπορείτε να βρείτε και ωραίες ταβέρνες. Φυσικά στην περιοχή που είναι το διαμέρισμά μου στο Λαγανά και στην παραλία στο Καλαμάκι. Και αν κινηθείτε προς την νότιο-δυτική μεριά της Ζακύνθου, σας προτείνω να πάτε στο Φάρο του Κεριού, να δείτε το ηλιοβασίλεμα και να δοκιμάσετε τις σπεσιαλιτέ που έχουν οι ταβέρνες στο συγκεκριμένο σημείο, όπως επίσης να επισκεφτείτε και τον κόλπο του Κεριού. Αν αρχίσετε να ανεβαίνετε προς την οροσειρά του Βραχίωνα, να περάσετε από τον Αγαλά στις σπηλιές του Δαμιανού, να κάνετε μία στάση στην παραλία στο Λιμιώνα. Φυσικά μην παραλείψετε να πάτε στο Καμπί, στο Σταυρό, και προχωρώντας το δρόμο που είναι στο βουνό του Βραχίωνα, θα καταλήξετε στην Αναφωνήτρια, στο μοναστήρι που βρισκόταν ο Άγιος Διονύσιος, και φυσικά στο ναυάγιο, για να το δείτε από πάνω από το γκρεμό, από την εξέδρα, προσοχή λίγο εδώ. Εάν τώρα κινηθείτε από την ανατολική, βόρειο-ανατολική πλευρά του νησιού, τότε κάποια στιγμή θα φτάσετε και σας προτείνω να κάνετε το μπάνιο σας στην παραλία του Μακρυγιαλού, και φυσικά να φτάσετε και στο λιμανάκι του Αγίου Νικολάου, που από εκεί μπορείτε να πάρετε καραβάκι για να μεταβείτε στο ναυάγιο. Στην ενδοχώρα του νησιού της Ζακύνθου σας προτείνω να πάτε στο Μαχεράδο και να δείτε την εκκλησία της Αγίας Μαύρας. Καλή σας διαμονή!